Νύχτα τα κάνανε, μέρα να έρθουν να τα δούνε. Μέρα να έρθουν να τα δούνε αυτά τα χάλια. Καλά είναι τα γραφεία, καλά είναι τα χαρτιά, αλλά να έρθουν να τα δούνε στην πράξη. Έτσι, και να μην καταστρέφουν περιουσίες και μαγαζιά. Με παρέμβαση Γιάννη Αναστασάκη, πρόκειται να απομακρυνθούν τα πλαστικά κολονάκια τα οποία προκάλεσαν αγανάκτηση σε καταστηματάρχες σε ένα μικρό τμήμα της Λεωφόρου Κνώσου, με τον Αντιδήμαρχο να εξηγεί τους λόγους. Εκεί ενδεχομένως για λόγους ασφαλείας, όπως μας επισημαίνει η τροχέα, να είναι πιο δόκιμο, να αυξηθεί η αστυνόμευση με φυσική παρουσία αστυνομικού και να φύγουν τα κολονάκια που οριοθετούν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά στα ΙΟΤΑΧΗ και να μπορούμε να διαχειριστούμε και κάποιους χώρους στάθμευσης νόμιμους που υπάρχουν και προϋποθέτουν για την είσοδο ελιγμούς που δεν υπάρχει ευχέρεια αυτή τη στιγμή να γίνουν. Τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή μετά τη συνάντηση καταστηματαρχών με τον Αντιδήμαρχο, στον οποίο περιέγραψαν τα προβλήματα που προκλήθηκαν στα επίμαχα σημεία όπως στάθμευσης, τροφοδοσίας καταστημάτων και διέλευσης πεζών. Έχουν μπλοκάρει εντελώς την Κνωσού. Τα καταστήματα έχουν κλείσει, δεν μπορούμε ούτε στάθμευση, ούτε στάση να κάνουν, ούτε για τροφοδοσία. Δεν μπορούν να πλησιάσουν οι πελάτες, δεν μπορούν να περπατήσουν στα πεζοδρόμια, γιατί αναγκάζονται τα αυτοκίνητα και ανεβαίνουν πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι μια κατάσταση τραγική. Δεν μπορεί να περάσει ένας πεζός μπροστά από το μαγαζιά μας. Προηγουμένως ένας κύριος μας έφερνε καφέ και κόντεψε ένα διερχόμενο μηχανάκι να το ρίξει κάτω. Η πιλωτική εφαρμογή αυτό το νόημα έχει, να δούμε πώς δουλεύει η τεχνική λύση που στα κυκλοφοριακά δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Πάντα πρέπει να αξιολογήσει στην πράξη πώς δουλεύει αυτό που έχει σκεφτεί. Σε αυτό το κομμάτι φαίνεται να είναι πιο σωστή προσέγγιση να έχουμε φυσική παρουσία αστυνόμευσης και όχι κολονάκια που θα διαχωρίσουν τις λωρίδες, γιατί δημιουργούν κάποιες παρενέργειες που δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στη βελτίωση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή μετά τις εργασίες διαγραμμίσεων στη Λεωφόρο Κνώσου από το ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι και τον κόμβο της Παπαναστασίου. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό των παράνομων αριστερών στροφών από όλη την περιοχή του Μπεντεβή προς το Βενιζέλιο, που οδηγούσε σε πολύ συχνά τροχέα και η αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, η τροχέα, μας ζήτησε να προβούμε σε μια τεχνική λύση ώστε να περιοριστεί αυτή η παραβατικότητα και να αποτρέψουμε αυτό το κίνδυνο που ενίοτε ήταν και πολύ σοβαρός. Και το αποτέλεσμα οδήγησε σε μια σημαντική αναβάθμιση με προφανή αύξηση στην οδική ασφάλεια. Με την τεχνική αυτή λύση μπαίνει ένα τέλος στις παράνομες αναστροφές οδηγών στη Λεωφόρο Κνώσου, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της τεχνικής υπηρεσίας για τη δημιουργία ενός κυκλικού κόμβου πλησίων του Αγίου Κωνσταντίνου. Έχουμε επεξεργαστεί μια άλλη λύση, απλούστερη, πιο χαμηλά στη Λεωφόρο Κνωσού προς τον Άγιο Κωνσταντίνο, για τη δημιουργία ενός κυκλικού κόμβου που βλέπουμε ότι χωράει ως προς τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και ξεκινάμε διαδικασία διοδότησής του, ώστε να δώσουμε την κίνηση που χρειάζεται προς Βενιζέλιο με ένα νόμιμο τρόπο.